Επιστρέψαμε, η ζωή μετράει, είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε με θέμα την κατάθλιψη. Ο κύριος Μουρούτης εδώ μας αναλύει κάποια από τα αίτια. Είδατε, με είπατε κύριε Μουρούτη, ευτυχώς δεν με λέτε γιατρό. Ελπίζω από κάτω στο πάνελ να γράφουν σε κάθε εκπομπή αυτό που τους είπα, βοηθός του ιατρού, υπηρέτης της υγείας. Το γράφουνε. Και έτσι θέλω να μείνει μια φίλη καλή, η καλή φίλη η Μαρία Δραχασιά, χθες που μιλάγαμε μου λέει, είτε έτσι είτε αλλιώς ρε Μουρούτη προκαλείς. Λέω, αν γράφω ότι είμαι φυσίατρος, αυτό που έχω σπουδάσει νευροεπιστήμονας, MD, PhD, δεν τους αρέσει. Γράφω ότι είμαι βοηθός του γιατρού, πάλι δεν τους αρέσει. Γιατί προκαλώ δηλαδή. Όχι, δεν γράφετε προκαλώ. Τίποτα. Την επόμενη φορά μην γράφετε τίποτα. Δεν θέλω να γράψω τίποτα. Θέλω να προβληματίσω τους ανθρώπους, να μάθουν να σκέφτονται. Έχετε τους λόγους σας. Βέβαια. Ας δούμε λοιπόν την επόμενη κάρτα, την επόμενη διαφάνεια. Και στην επόμενη διαφάνεια μας δείχνεται από την καθηγήτρια Robin Williams Susan, δημοσιευμένο στο Journal of Personality and Social Psychology, η αποφυγή της απεσιοδοξίας, κυρία Βολή. Δηλαδή, ενώ λένε, πολλοί προτείνουν σήμερα τη δύναμη της θετικής σκέψης, ότι ενθαρρύνει τον τρόπο να βελτιώνουμε την υγεία και το ευζήν, η μελέτη έδειξε ότι είναι πιο σημαντικό να αποφεύγουμε την αρνητική σκέψη. Και εδώ είναι η διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά το να σκέφτεσαι, να προσπαθείς να σκεφτείς θετικά, από το να αποφύγεις την αρνητική σκέψη. Δεν ξέρω αν κατανοείτε τι εννοώ. Πείτε το πάλι. Λοιπόν, έχει μεγάλη διαφορά το να, ενώ φαίνεται το ίδιο, να προσπαθώ να σκεφτώ θετικά, από το να προσπαθώ να αποφύγω την αρνητική σκέψη. Φέρτε μας ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι το παράδειγμα είναι το καλύτερο, κύριε Μουρούτη. Ναι, είναι θετικό μας καθήκον, λοιπόν, να αντιστεκόμαστε στη μελαγχολία, σε σκέψεις και συναισθήματα δυσαρέσκειας, όσο καθήκον μας είναι να προσευχόμαστε, είχε πει κάποιος. Να σε εξηγήσω, λοιπόν. Η κάμερα σε μένα, αν μπορεί να έρθει, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, οι περισσότεροι σήμερα έχουν την εξής αντίληψη. Πρέπει να σκέφτομαι θετικά. Ωραία. Πρέπει να σκέφτομαι θετικά. Βγαίνουν και κάποιοι λίβελοι, κάποια γραφήματα που δεν κάνουν ούτε για να τα βάζεις κάτω, για να πατάς επάνω σαν σκαλοπάτι για να πιάνεις καμιά κατσαρόλα από την κουζίνα, ούτε γι' αυτό δεν κάνω αυτά τα λιβελογραφήματα, τα οποία λέγονται το μυστικό, μυστικό από εδώ, μυστικό από εκεί, και ένα σωρό θεραπευτές, στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσω και για αυτούς, οι οποίοι λένε και ισχυρίζονται ότι αν σκέφτεσαι θετικά θα σου έρθει. Αυτό που είπατε προηγουμένως πριν το διάλειμμα, ότι αυτό που κάνεις, που νιώθεις, το ελκύεις κιόλας. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός είναι ο νόμος του σύμπαντος. Αν σκέφτεσαι θετικά, ας σκεφτούμε θετικά και ας στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στη Βουλή για να αλλάξει. Είπε ο άλλος, είναι και υπουργός εξωτερικών, θέλει να αποκλιματώσει τώρα, να κάνει αποκλιμάκωση της κρίσης με την Τουρκία. Στημένο παιχνίδι είναι γι' αυτό, λοιπόν, για να τραβήξουν αλλού την προσοχή του Κοσμάκη, ότι ακροτηριάστηκε το Πασόκ για να σωθεί η Ελλάδα. Πόπο, φίλε, μου ήρθανε δάκρυα στα μάτια. Δηλαδή συγκινήθηκα τόσο πολύ που είπε ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος ότι δηλαδή είμαστε και ήρωες, θυσιαστήκαμε εμείς το κόμμα μας για να σωθεί η Ελλάδα. Και ρωτάω εγώ, έχεις κάνει ποτέ ηλεκτροεγκεφαλογράφημα στον εγκέφαλό σου να δεις άμα είναι ίσο ή άμα έχει τσακ τσακ επάνω, κύριε Βενιζέλο? Ο καθένας έχει δικαίωμα να υποστηρίζει αυτό που θέλει. Δεν είμαστε εδώ τώρα για να κρίνουμε. Μα δεν τον κρίνω. Εγώ εκφράζω την άποψή μου στη δημοκρατία που ζούμε των αρίστων. Να επανέλθουμε στο θέμα μας. Στο θέμα μας είμαστε. Γιατί κάτι τέτοιοι άνθρωποι με αυτά που λένε και τους δείχνουν τα ΜΜΕ, ωραία, και γάθη κάποιοι κάθονται και τους βλέπουν και τους πιστεύουν και πάνε και τους ψηφίζουν. Λοιπόν, έχουν κατεβάσει το επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας και νοήσεως κάτω από το μηδέν. Όχι στο μηδέν πλέον, όταν θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι σιγά σιγά τους ανάψουμε και κάνα κύριε. Μήπως θέλετε να πούμε και στον Πάπα να σας ανακηρύξει και Αγίους και να σας ανάβουμε και κεράκια και εσάς και τους συμπολίτες σας? Όχι. Εδώ η ζωή μετράει, κυρία Βούλγαρη. Και για να λέμε ότι η ζωή μετράει, θα πρέπει να βάλουμε πολύ βαθιά το μαχαίρι, το νηστέρι στην πληγή. Όσο και να πονάνε κάποιοι ή να πατάμε πάνω σε κάλους. Γιατί το να σιωπαίνουμε, το άκου βλέπε σιώπα, ή να τα λέμε wishy-washy, όχι, δεν είναι έτσι. Και δεν κρίνω και κατακρίνω κανέναν. Τον αγαπάω τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, όπως και τον κύριο Σαμαρά, έτσι, όπως και τον κύριο Μητσοτάκη και όλους αυτούς τους πολιτικούς και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Παπαρίγα και την Παπαρίζου και Παπαχού Μαμάου και όλους αυτούς. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά όταν έχει μία θέση, ωραία, και αυτή η θέση έχει μία ευθύνη, είμαι υποχρεωμένος
κυρία Βούλγαρη, να σταθώ και να κάνω κοινωνική και πολιτική κρίση. Αλλιώς δεν είμαι νοήμων όν. Αλλιώς είμαι ένα πρόβατο που πάει στη σφαγή. Και εγώ δεν μου μάθαν ούτε οι γονείς μου, ούτε το ελληνικό δίκαιο, ούτε το σύνταγμα, ούτε η ιστορία αυτού του τόπου που αγαπάω, να είμαι ένα τέτοιο όν. Με έμαθε να είμαι σκεπτόμενος. Και γι' αυτό αυτά που λέω εδώ, δεν ζητάω από το τηλεοπτικό σας κοινό και το λέω με ταπεινότητα. Να πιστέψω και να πούνε ο μωρού τι τα είπε. Όχι, να μην με πιστέψουν, αλλά να ψάξουν οι ίδιοι αν είναι έτσι. Και να ερευνούν πάντοτε ποιο είναι το κίνητρο καθενός. Ποιο είναι το κίνητρο που ο Κώστας ο Μουρούτης έρχεται σε αυτή την εκπομπή, ποιο είναι το κίνητρο κάποιου άλλου που έρχεται σε εκπομπές υγείας. Σήμερα κιόλας, μάλλον εχθές, η συνεργάτη δάμου μου τηλεφώνησε που εκτελεί χρέη της γραμματέας μου, αν ιδιωτελώς κιόλας, και μου είπε γελώντας ότι τη τηλεφώνησαν από γνωστό τηλεοπτικό κανάλι, δεν θα πω το κανάλι, για προφανείς λόγους κυρία Βούλγαρη, μη βιάζεται τώρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν ήταν πάντα στο Δίον Τηλεόραση, δεν μπορούσα να κάνει το Δίον Τηλεόραση. Και ευχαριστώ τον φίλο τον Πλάτωνα, ότι δεν ξέρω τι κάνει με τους άλλους υπευθύνους που είναι εδώ πέρα, αλλά όπως πολύ καλά και ευθαρσώς μπορεί να ρωτήσουν τον φίλο τον Πλάτωνα, δεν πληρώνομαι ούτε εγώ ούτε εσείς για αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Το κάνουμε ανιδιωτελώς. Ωραία, βάζουμε από το χρόνο μας, την ενέργειά μας και τα χρήματά μας για να μπορέσει να γίνει κάτι εδώ πέρα. Με πήρα λοιπόν τη συνεργάτη δάμου εχθές, Τρίτη, Άνω Ντόμινι 11 Νοεμβρίου και της είπανε από γνωστό τηλεοπτικό κανάλι, από πολύ γνωστή εκπομπή υγείας, θέλαν να με προσκαλέσουν στην εκπομπή αυτή. Και πριν προλάβει να ηλεκτρολαλεί σε τρεις και να πει η κυρία Νίκη ναι ή όχι, ενημερώστε τον γιατρό ότι όλοι οι γιατροί, έτσι ακριβώς και το λέω γιατί και όποιος θέλει μπορεί να πω και την εκπομπή, δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Στο τσάκ εδώ το έχω. Όχι, να μην το πω. Εδώ είμαι να το πω. Όχι, θέλω να το πω. Δεν το πω. Γιατί μετά είμαι πάνω νομικά. Μετά θα γίνω όπως ο Νταλάρας με τον Πανούση. Που θα λέει Νταλάρας, 300.000 ευρώ πρόστιμο. Λοιπόν. Και είπαν στην κυρία Νίκη λοιπόν ότι ενημερώστε τον γιατρό ότι για να έρθει στην εκπομπή πρέπει να δώσει σε εμάς 1.500 ευρώ. Είναι ταρίφα. Και όταν η κυρία Νίκη είπε 1.500 ευρώ, λέει ναι, όλοι οι γιατροί οι οποίοι έρχονται στην εκπομπή μας πληρώνουν 1.500 ευρώ. Και γυρνάει η κυρία Νίκη και ευχαριστώ για αυτό που είπε τους συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να είναι γυναίκες, αλλά μερικές φορές γυναίκες τέτοιες όπως και η σύζυγός μου έχουν ποντιακά τη λέξη κακά, το τελευταίο λάδο το βάζω και πρέπει να είναι. Έρχεται λοιπόν και λέει: κάντε ένα λάθος, καλή μου κυρία. Ο κύριος Μουρούτης δεν χρειάζεται διαφήμιση, ούτε πληρώνει για να τον διαφημίσουν. Και ξύνησε συγκεκριμένη δημοσιογράφος και είπε: δεν μου αρέσει η λέξη διαφήμιση, δεν κάνουμε διαφήμιση. Αλήθεια, τι κάνει ένας γιατρός, κυρία Βούλγαρη, όταν πληρώνει 1.500 ευρώ για να βγει στη τηλεοπτική εκπομπή την ώρα που στον καταστατικό του ιατρικού συλλόγου του απαγορεύει το καταστατικό να βγαίνει και να διαφημίζεται. Πού είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, πού είναι οι πρόεδροι τους και γιατί δεν τους κλειδώνουν μέσα. Να σας πω γιατί. Γιατί όμοιο στο όμοιο αεί πελάζει. Γιατί ο κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει και είμαστε συνεννοημένοι στην όμορφη αυτό που λέγεται συλλογική ανευθυνότητα. Κατηγοριοποιούν άτομα σαν και εμένα ότι βγαίνω και είμαι προκλητικός στην κοινωνία. Βγαίνουν οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν και πολιτική θέση στο κοινοβούλιο και κάνουν επερωτήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με άλλους 25 ομοειδεάτες τους να ψηφιστεί και να αλλαχτεί ο νόμος από αστική ευθύνη σε ποινικό αδίκημα για σπορά ψευδών ειδήσεων, γιατί υπάρχουν, λέει, τσαρλατάνοι ιατροί και επικίνδυνη υγεία, οι οποίοι λένε να μην εμβολιάζουμε τα παιδιά ή προωθούν επικίνδυνες ιδέες. Και ρωτάω εγώ, εφόσον τους έχω προσκαλέσει, ελάτε ανοιχτά να μιλήσουμε, με το να κάνετε μια επερώτηση, κύριε βουλευτά ή κύριε επιστημονίσκε, και να αλλάξετε την νομοθεσία για να κυνηγηθούν οι πηγές της αλήθειας ή της αναλήθειας. Έτσι θα εφαρμόσετε δικαιοσύνη και δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι, καλέ μου άνθρωπε, το να έρθεις ανοιχτά να συζητήσεις μπροστά στην εκκλησία του Δήμου και να αποφασίσει ο κόσμος αν αυτά που λέει ο ένας ο άλλος είναι αλήθεια. Όπως το κάνετε και όταν ζητάτε την ψήφο. Δεν βγαίνετε δημόσια να ζητήσετε ψήφο. Έρχεστε και γλύφετε ο ένας τον άλλον. Ωραία. Και υπάσετε και προτάσετε ο ένας τον άλλον και στον Κοσμάκη για να βολευτεί, για να μπορέσει να πάρετε την ψήφο του. Αυτό κάνετε. Και το ξέρει το τηλεοπτικό κοινό, το ξέρω και είναι κρυφό μυστικό. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά είμαστε μέχρι εδώ πέρα. Και δεν μπορώ, κυρία Βούλγαρη, όταν γνωρίζω ότι η μητέρα μου ή ο πεθερός μου ή η πεθερά μου που δουλέψανε ή ο πατέρας μου συγχωρεμένος που δούλεψε 40 χρόνια στο εργάτης για να πάρει μια σύνταξη και πέθανε στα 52 του και δεν πρόλαβε να πάρει τη σύνταξη.
Ωραία. Και αυτή τη σύνταξη που έχει δώσει στη μάνα μου, την έχουν κουτσουρέψει και πλέον είναι στα όρια της φτώχειας. Και την μια στιγμή καλούν να πληρώσει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Εγώ να κάτσω και να σιωπήσω. Εγώ δεν μπορώ να σιωπήσω. Και η υγεία είναι ένα θετικό καθήκον. Η διαφορά λοιπόν του θετικού τρόπου σκέψης με την αποφυγή της αρνητικής αντίληψης είναι ότι ο θετικός τρόπος σκέψης σε προσκαλεί να σκεφτείς κάτι θετικό ακόμα και αν είναι ψέμα. Δηλαδή, πάμε καλά οικονομικά. Θα βγούμε από την κρίση. Βγήκαμε στις αγορές. Είναι θετικός τρόπος σκέψης. Αλλά είναι ένα ψέμα. Ψέμα είναι. Ψέμα, έτσι, ψέμα, ψέμα. Δηλαδή είναι αρνητικό να σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα βγούμε ίσως από την κρίση. Ναι, είναι ανόητο. Γιατί είναι ανόητο. Τότε θα έπαιρνα, ο ελληνικός λαός θα πρέπει μόνιμα να είναι απογοητευμένος. Δηλαδή να κλαίει και να ορίεται που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε και περισσότεροι να πάρουμε φούντο και να πάμε να πέσουμε από τη γέφυρα, έτσι όπως τα λέτε, κύριε Μουρούτη. Μα αυτό ακριβώς είναι. για να μπορέσω να φτάσω να έχω αισιοδοξία, αισια δόξα, θα πρέπει πρώτα να καταλάβω τα. Είδατε από την πρώτη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα, προσπαθώ να περάσω κάτι στο κοινό σας. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη για τη ζωή. Όπως στην ασθένεια, το να πας στο γιατρό και να σου δώσει το φάρμακο χωρίς να σου εξηγήσει γιατί αρρώστησε και τι μπορείς να κάνεις, είναι ανεδαφικό, είναι απροσπέλαστο και είναι και επικίνδυνο. Θα το δείτε στην επόμενη εκπομπή για την επικίνδυνο. Το ίδιο και στην οτροπία εδώ πέρα. Το να νομίζω εγώ, λοιπόν. Deus ex machina. Κάποια στιγμή θα βρέξει μάνα. Α, θα βρέξει μάνα, λοιπόν, και θα πάνε όλα καλά. Όταν εγώ συνεχίζω, εγώ ο ανθρωπάκος, όπως έλεγε ο Βίλχεμ Ράιχ, άκου ανθρωπάκο, εγώ ο ανθρωπάκος, συνεχίζω και σκέφτομαι. Τρώω, πίνω, ντύνομαι, νιώθω το ίδιο πράγμα. Πώς θα αλλάξει. Ο Άινστάιν το είχε πει. Παράνοι είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις άλλα αποτελέσματα. Υπάρχει σχέση αιτία-αιτία τώρα. Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε. Μπράβο. Ο θετικός τρόπος λοιπόν σκέψης εστιάζει στο να σκέφτομαι θετικά, άσχετα αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Παραδείγματος χάρη, η γυναίκα μου φοράει το κέρατο, το βερνικωμένο, και εγώ σκέφτομαι θετικά. Πάω στο καφενείο και λέω στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Φίλε Βαγγέλη, ξέρεις κάτι, η γυναίκα μου απατάει μια φορά το χρόνο. Αλλά πρέπει να σκέφτομαι θετικά. Κανείς δεν είναι τέλειος, δεν πειράζει, μωρέ. Όχι. Δεν μπορώ να λέω ότι η γυναίκα μου που με αγαπάει, με απατάει. Δεν γίνεται αγάπη και εξαπάτηση. Πρέπει να υπάρχει αλήθεια. Αλφα στερετικό και λύθη. Να βγεις από τη λύθη μέσα, από τον ύπνο που είσαι. Ξύπνα, ξύπνα. Όχι ξύπνα στα πολύ μάρτυρε του Ιαχωβά, αλλά είναι με όλο σεβασμό στου φίλτα του μάρτυρε του Ιαχωβά και στη Σκοπιά. Ωραία. Ξύπνα, φίλε. Λοιπόν, ταρακουνί σου. Το σπίτι σου έχει πάρει φωτιά. Αν δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είμαστε κλινικά νεκροί και διεφθαρμένοι και σάπιοι. Η αποφυγή όμω τη αρνητική σκέψη περιέχει τι. Τι σημαίνει αποφεύγω τον αρνητικό τρόπο σκέψη. Να σου το εξηγήσω πολύ απλά. Πέστε ότι εγώ είμαι εδώ, είμαι μόνος μου τώρα στο ταξίδι και εσείς εδώ μου κάνετε κόρτε. Και με προσελκύετε και μου λέτε, κύριε Μουρούτη, θα θέλατε να περάσετε ένα βράδυ μαζί μου σε ξέρω εγώ τι. Και μου κάνετε μια ανήθικη πρόταση. Έχω δύο επιλογές. Η μία είναι να σκεφτώ θετικά και να πω, why not, ωραία είναι η κυρία Βούλγαρη. Και πάω, η γυναίκα μου είναι μακριά, το δαχτυλίδι το βγάζω. Και η άλλη είναι να αποφύγω το κακό, να κλείσω τους διάβλους που μπορεί να περάσουν μέσα τα οπτικά, ακουστικά, συναισθηματικά, υπαρξιακά ερεθίσματα σε οτιδήποτε είναι επιβλαβές, επιζήμιο και καταστρεπτικό και διεφθαρμένο. Ναι, αυτό εάν και εφόσον έχετε μια πολύ καλή σχέση προφανώς με τη σύζυγό σας. Όχι, και μπορείτε να συνεννοηθείτε. Και είναι όλα καλά. Όχι, κάντε λάθος. Πολλές φορές. Αφήστε ναι, να σας τελειώσω. Ίσως να υπάρχει λόγος που κάποιοι οδηγούνται και εκεί. Αυτό προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβω. Αυτό έχει είναι αφορμές. Άσχετα αν η σχέση μου με τη σύζυγό μου είναι καλή ή λάθος, είναι η ιερά μου υποχρέωση απέναντι στο Θεό μου, εγώ να μείνω και να κάνω το σωστό, άσχετα τι κάνει η σύζυγός μου. Με καταλάβατε. Α, δεν τώρα το πάτε σε θέμα πίστης όμως. Το λέτε για Θεό. Πριν από λίγο καιρό, από λίγες μέρες ήμουνα στην ΕΚΑΒΗ και ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, την οποία θα φέρουμε εδώ πέρα. Σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα και τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Και επειδή έχω κάνει αρκετή έρευνα, επαφήμαι προς το τέλος του μήνα ή αρχές Δεκεμβρίου να κάνω μια εκπομπή για τα γενετικά τροποποιημένα. Θα τρομάξει λίγο το κοινό σας. Ψηφίστηκε και νόμος με την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολιτικούς δικούς μας για τους ξένους που επιτρέπουν πλέον την εισαγωγή και καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Mm-hmm. Αυτά για να δείτε τι πολιτικούς έχουμε. Αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους και οικολόγους. Έτσι ότι φωνάζουν. Τζάπα φωνάζουν. Λοιπόν, και ήμουν σε αυτήν την εκδήλωση και ένας από τους επιμιλητές, είχε πέντε ομιλητές, ο κύριος Ελευθεροχωρινός, καθηγητής ζωνιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε ευθαρσός και στο σημείο και τον χάρηκα πάρα πολύ, τον απόλαυσα.
και τους άλλους, αλλά ιδιαίτερα εκείνον, είπε, χρησιμοποιώ, λέω στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, που ο κύριος Ελευθεροχωρινός, δύο ρήματα. Θεωρώ και πιστεύω. Το θεωρώ είναι γι' αυτό που μπορώ να κάνω θεώρημα και να αποδείξω ένα επιστήμονας, και το πιστεύω είναι για το Θεό μου και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ηθική μου. Η πίστη είναι ανωτέρα της θεωρίας. Η πίστη χτίζει τη θεωρία. Όταν λοιπόν είτε έχω είτε δεν έχω καλή σχέση με τη σύζυγό μου, το αν η σύζυγός μου φέρεται άσχημα ή εγώ η σύζυγό μου, δεν υπονοεί ότι αν θα φερθώ κι εγώ άσχημα θα έχω κάτι καλό. Δηλαδή, ένα λάθος είναι ένα λάθος, δύο λάθη θα κάνουν, κυρία Βουλγαρή. Συμφωνούμε στα μαθηματικά. Ένα λάθος με ένα σωστό μπορεί να φέρουν πάλι ένα σωστό, να έχουν μια ισορροπία. Και εκείνη η διαφορά. Η αποφυγή λοιπόν του αρνητικού μας, του αρνητικού τρόπου σκέψης, είναι ένα θετικό καθήκον, προσέξτε τι λέω, στο να απεγκλωβίζω και να αποσαφηνίζω τις αιτίες και τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι μπορεί να είναι επιβλαβείς. Θα δώσω απλό παράδειγμα. Υπάρχει νόμος, ναι ή όχι, που απαγορεύει σε κλειστούς χώρους το κάπνισμα? Τιμωρείται αυτός ο οποίος καπνίζει και αυτός που τον επιτρέπει τον καπνιστή? Ναι. Εφαρμόζεται ο νόμος αυτός? Τις προάλλες πήγα με την οικογένειά μου να φάω σε μια καφετέρια, σε ένα μπιστρό εδώ πέρα, σε μια πιτσαρία, σε ένα ρεστοράν. Λοιπόν, και είχε μόνο μια παρέα μέσα. Η οποία παρέα κάπνιζαν. Και λέω να κάτσουμε από εκεί. Μου λένε το μαγαζί, από εδώ είναι ρεζερβέ, άδειο το ρεζερβέ. Και λέω, ωραία, μπορείτε να κάτσετε δίπλα σε αυτή την παρέα. Και λέω, ωραία, θα καθίσω δίπλα στην παρέα, αλλά θα πείτε στην παρέα να σβήσω τα τσιγάρα. Και λέω, όχι, δεν το κάνουμε. Και η ίδια μου οικογένεια μου βάλανε χέρι με την καλή έννοια. Μα δεν γίνεσαι κοινωνικός και δεν ξέρω εγώ τι και σούξου μουξου μανταλάκια. Ότι δηλαδή, άμα δεν πήγαινε κάτσε σπίτι. Συγγνώμη, θα βγω και λάθος. Δηλαδή εκεί μας χωστάγα, μας πήραν και το βόδι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί αυτός ο Ελληναράς, ο ιδιοκτήτης, ας πάει στο εξωτερικό, ας τολμήσει να το ανάψει το τσιγάρο. Γιατί εκεί σέβεται τον νόμο? Να σας πω γιατί. Γιατί εκεί ξέρει ότι Δαμόκλειος πάθει πάνω το κεφάλι του. Δηλαδή θα χρειαστούμε τι? Να έχουμε φασιστικά καθεστώτα και απολυταρχία και επιβολή για να μάθει ο Έλληνας. Εμείς διδάξαμε δημοκρατία. Εμείς διδάξαμε ελευθερία. Εμείς διδάξαμε ήθος. Εμείς διδάξαμε ένα σωρό πράγματα και πολιτισμό. Και χρειαζόμαστε τι? Να γίνουμε δικτάκτορες δηλαδή. Δεν μπορούμε επιτέλους να φτάσουμε σε αυτή τη νοήμονα κατάσταση, σε αυτό το νουνεχή νου, κυρία Βούλγαρη, που να πούμε επιτέλους, ρε αδερφέ. Όχι, δεν θέλω να το κάνω το λάθος. Αλλά είμαστε τόσο εκφυλισμένοι, και όπως είπα για τους μετοποιούς λόγους, ο εγκέφαλος έχει τόσο εκφυλιστεί βιοχημικά, ψυχοσυναισθηματικά και νευροβιολογικά, που πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί το σωστό, κυρία Βουλγαρή. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί δεν μας έμεινε και πολλή ώρα, κύριε Μουρούτη, και στο τέλος δεν θα μας φτάσει η εκπομπή. Όχι, ολοκληρώνω λοιπόν. Ας πάμε για την κατάληψη, μου φαίνεται. Όχι. Τα υπόλοιπα σε βιβλίο, σε ομιλίες μπορεί να έρθει το κοινό σας. Υπάρχουν λοιπόν, ας πάμε στην επόμενη εικόνα, κάποια βότανα που χρησιμοποιούνται στην κατάθλιψη. Και τα βότανα αυτά είναι το λεγόμενο βασαλμόχορτο. Στην ήπια κατάθλιψη είναι λειτουργεί ηρεμιστικά, αλλά μπορεί να προκαλέσει φωτοδερματίτιδα και δεν πρέπει να λαμβάνεται με άλλα αντικαταθλιπτικά. Όταν λοιπόν είναι αλλακτική μαρδαφλούμπες, είμαι στα βιολογικά καταστήματα, βλέπω και ακούω. Μπαίνει άλλος που έχει κατάθλιψη και του λέει πάρε βαλσαμόχορτο, πάρε εκείνο, σε κάνει καλά. Όταν δεν έχει ιστορικό, είναι επικίνδυνη αυτή και αυτή είναι τσαρλατάνη, πρέπει να του κλείσουν τα μαγαζιά. Δεν το κάνουν δυστυχώς. Επίσης ανεβάζει την πίεση στο αίμα, πονοκέφαλο, καρδιακές αρρυθμίες και όταν συνδυάζεται, κυρία Βούλγαρη, το βαλσαμόχορτο με τυρί, γιαούρτι, μπύρα, κρασί ή άλλα φάρμακα, φέρνει αυτά τα προβλήματα. Άρα, κυρία Βούλγαρη, το παρόν βαλσαμόχορτο μου κατάθλιψη εναλλακτικά, χωρίς να έχω πισταμένο ιστορικό και διαφοροδιάγνωση, είμαι επικίνδυνος εγώ και επικίνδυνος άλλο. Το τζίγκο μπιλόμπα, και αυτό σε ήπια και μέτρια κατάθλιψη, εμποδίζει τη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων, δηλαδή κάνει το αίμα όπως η παρίνη, προκαλεί αυτοφύη αιμορραγία και έχουμε εγκεφαλικές αιμορραγίες όταν χρησιμοποιείται με ασπιρίνη, κυρία Βούλγαρη. Αυτά για τα εναλλακτικά. Και επίσης γαστρεντερικές παρενέργειες και σπάνια πονοκεφάλου, ζάλι και ήλιγκο. Υπάρχουν φάρμακα τύπου στην κλασική ιατρική Πρόζακ, Ζολόφ, Παξίλ και όλα αυτά, Εφεξόρ, Σελέξα, βελτιώνουν διάθεση, μειώνουν την εχθρικότητα, αυξάνουν τους κινητικούς δυσμούς, αυξάνουν την παρορμητικότητα, μπορεί να προκαλέσουν νοοτροπία διαφορίας τύπου δεν με νοιάζει μωρέ και τι, αυτό που έχουν περισσότεροι Έλληνες χωρίς να πάρουν Πρόζακ, και επίσης μπορεί να δημιουργήσουν μέχρι και αυτοκτονικές διαθέσεις. Τα φάρμακα, όπως βλέπετε, αυτή η λεγόμενη εκλεκτική υποδοχή επαναπρόληψης σερετονίνης, τα βλέπετε αριστερά τα φάρμακα, δεν χρειάζεται να τα πω. Αύξηση βάρους στα προβλήματα, μειωμένη λίμπιντο και αύξηση σεξουαλική δυσλειτουργία, γαστεντερικά προβλήματα, αϊπνία, ζάλι, πονοκέφαλος και τα λεγόμενα τρικυκλικά αντικαθλιπτικά και μετά έχουμε τους αναστολής μόνο αμινοξέδαζης, νάρκωση, αύξηση βάρους, αδυναμία της κύστης, ερεθιστικότητα, καρδιακές αρρυθμίες, ταχυκαρδίες, πνευμονική ενωμάτωση μπορεί να δημιουργήσουν και αυτοκτονικές διαθέσεις.
Έρχομαι στο τελευταίο και στο καλύτερο να ολοκληρώσω. Η δυνατή θρησκευτική πίστη δείχνει έρευνα, και αυτό σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατακρίνουν τον υποφαινόμενο ότι χρησιμοποιώ την πίστη γιατί ανήκω σε παραθρησκευτικές οργανώσεις. Το ξαναλέω, δεν ανήκω πουθενά, είμαι χριστιανός σκέτος. Σ' όποιον αρέσω, για τους άλλους δεν θα μπορέσω. Αλλά είμαι επιστήμονας 100% και ασκώ ιατρική πράξη όταν μιλάω για Θεό. Αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ιατρός. Η δυνατή θρησκευτική πίστη βοηθάει στην επιτάχυνση της ανάρρωσης από κατάθλιψη, δείχνει η έρευνα. Ακούστε, εισαγωγικά αυτό σημαίνει ότι παίρνετε αυτούσιο. Καταθλιπτικοί ασθενείς με ψηλότερα εγγενή θρησκευτικά αποτελέσματα είχαν πιο γρήγορη ύφεση τα συμπτώματα από τους ασθενείς με μη χαμηλά αποτελέσματα. Κατά 70% πιο γρήγορα και κατά 10 βαθμούς όταν εκτιμώνται θρησκευτική πίστη. Πού είναι δημοσιευμένο, κυρία Βούλγαρη, American Journal of Psychiatry. Αν λοιπόν δημοσιεύουν αυτοί, τότε αυτοί κάνουν λάθος και είναι τσαρλατάνοι. Κλείνοντας λοιπόν, η τέλεια αγωγή κατά της κατάθλιψης είναι να προσπαθήσει κάποιος να εντοπίσει τα αίτια, να προάγει τη λειτουργία των μετοπίων λομβών του εγκεφάλου, να φυλάξει τον εγκέφαλό του σαν κόριο οφθαλμού, να αποφύγει τι καταστέλει τη λειτουργία των μετοπίων λομβών, τα επίπεδα σερετονίνης στον εγκέφαλο, ικανοποιητική πρόληψη από ωμέγα 3, πρόληψη φιλικού οξέως και βιταμίνης Β6, καλές σωστές αναπνευστικές κίνησεις, αερόβια γυμναστική, όχι με τους ντούπους ντούπου έξω, περπάτημα εδώ στην Πιερία αλλά και σε όλη την Ελλάδα ζούμε σε ένα παράδεισο. Θεραπεία με κλασική μουσική, αποφυγή από αρνητικές σκέψεις και θεραπεία υπευθυνότητας. Όχι συλλογική ή γενικευμένη ανευθυνότητα, αλλά η υπευθυνότητα. Αύξηση της πίστης και αφοσίωση στο Θεό, και δεν είναι τυχαίο ότι οι μαθητές οι ίδιοι ρώτησαν τον Χριστό και είπαν: αύξησε εσύ μας την πίστη. Ποτέ δεν το ρώτησαν, δεν δίδαξε μας πώς να κηρύττουμε, αλλά δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε και πώς να μεγαλώσει η πίστη μας. Γι' αυτό αποφυγή χοληστερόλης, κορεσμένα λίπη και ζάχαρη, καθημερινή αερόβικη άσκηση για μια ωρίτσα περίπου. Η σοβαρή μορφή κατάθλιψη, θα το πω τώρα εδώ πέρα κλείνοντας, απαιτεί ιατρική αγωγή για ένα εξάμηνο. Δεν είμαι ενάντια στη φαρμακευτική αγωγή, αλλά έχουν τη θέση τους. Ότι καμιά θεραπεία κατά της κατάθλιψης δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, χρειάζεται συνδυασμός πολλών. Γι' αυτό η αποτελεσματικότητα εντοπίζεται από 1 μέχρι 4 εβδομάδες. Μετά την αρχή της αγωγής. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, κυρία Βούλγαρη, να αποσαφηνίσουμε τα δεδομένα και να προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει να προχωρήσουμε. Μάλιστα, στο βιβλίο με την κατάθλιψη έχω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μέσα σε 24 εβδομάδες, σε λιγότερο από 6 μήνες, μπορούν να αποφύγουν και να έρχουν σε πλήρη ύφεση ασθενείς με μείζωνα κατάθλιψη. Θέλω να ολοκληρώνοντας να πω στο κοινό σας ότι υπήρξε κάποιος που πέρασε τη μεγαλύτερη κατάθλιψη και αυτός. Ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος. Αυτός ήταν ο Χριστός, ο οποίος ιδιαίτερα όλη τη ζωή ήταν άνθρωπος δόκιμος θλίψεων. Παρόλα αυτά, δεν ήταν ποτέ κατσούφης. Ποτέ δεν είχε το συνοφριωμένο πρόσωπο, ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις. Δεν ήταν ευτράπελος, αλλά περιχαρής. Και στον κήπο της Γεστημανής, κυριολεκτικά έχησε αίμα. Και στο Σταυρό επάνω, πεθαίνοντας, δεν έχασε ούτε εκεί την αισιοδοξία του, παρόλο που είπε Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις». Στο τέλος όμως είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», και ήταν ο δικός του ο θάνατος και η δική του κατάθλιψη που μας έδωσε εμάς αισιοδοξία, χαρά και ευτυχία. Και απλώς για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που με ακούνε, και όχι μόνο εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και μας βλέπουν, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα όταν αποφασίσει ο κάθε και μία από εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στις περιστάσεις και τις συνθήκες, έχοντας υψηλότερα ιδανικά, καλύτερες προοπτικές, όραμα και επιλογές καθημερινής ζωής. Αυτό θα μας φέρει εκεί που θα μας φέρει στην ανάταση. Ούτε η αλλαγή πολιτικού κατεστημένου, ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Προέδρου, ούτε του Δημάρχου. Δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Και όσοι περιμένουν κάτι τέτοιο, καλύτερες μέρες, αγρόνι γοράζουν. Κύριε Μουρούτη, το τελευταίο δεν ήταν και τόσο αισιόδοξο. Δεν κλείσατε με κάτι τόσο αισιόδοξο. Έκλεισα με ναι, εντάξει, να αγωνιστούμε λοιπόν ενάντια στις περιστάσεις και στις συνθήκες. Αυτό να αφήσουμε σαν μήνυμα για το κλείσιμο της εκπομπής αυτής που είχε ως θέμα την κατάθλιψη. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Με κοιτάτε όμως, μήπως θέλετε κάτι να πείτε. Όχι, πολλά έχω να πω, αλλά δεν δίνασα να το υποφέρετε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτο ο Θεός. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.